Ένα κολοσιαίο διαστάσεων φιάσκο ασφαλεία για το Ισραήλ χαρακτηρίζεται η διείσδυση συντρόμου επιτήρηση και παρακολούθηση τη ηττική οργάνωση του Λιβάνου τη Χεσμολάχ στην αεροπορική βάση Ραμαντέβιτ στο βόρειο Ισραήλ. Στη συνέχεια, το γραφείο τύπου τη οργάνωση δημοσίευσε νέα πλάνα τη Ισραηλινή στρατιωτική αεροπορική βάση που σαρώθηκε από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τη την προηγούμενη μέρα πρόκειται για την τρίτη παρόμοια επιχείρηση κατασκοπία από τη Χεσμπολάχ, κατά την οποία εκθέτει το Ισραήλ, δημοσιεύοντα στα μίντια τη απόρριτο υλικό. Το βίντεο που καταγράφηκε από τον Τρόν Χούπουι, το οποίο απέφυγε επιτυχώ τα Ισραηλινά συστήματα επιτήρηση και αναχέτηση για τρίτη φορά, κατέγραψε όλε τι εγκαταστάσει που σχετίζονται με την αεροπορική βάση Ραμαντέβιτ. Ακολούθω, η Χεσμολάγ διέρευσε λεπτομερεί πληροφορίε για την αεροπορική βάση με έμφαση στι ενέργειε ειδικότητε και του στρατιωτικού σχηματισμού τη, τα μαχητικά αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τα υπτάμενα μέσα μεταφορά και διάσωση, τα ελικόπτερα ναυτική επιτήρηση και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Μάλιστα, στο βίντεο εκτίθενται πληροφορίε σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό τη βάση και οι αξιωματούχοι τη, ονομαστικά συμπεριλαμβανομένου του σημερινού διοικητή τη.